Χαίρετε, γεια σας, το τμήμα των οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο μικρό αυτό βίντεο θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ γνωστό και απλό, τους υπολογισμούς αθροισμάτων καταμέτρησης πλήθους και μέσης τιμής αριθμητικών ποσοτήτων και αριθμητικών δεδομένων. Φαντάζομαι, μάλλον πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι σχεδόν όλα όσα θα πούμε σας είναι γνωστά, ή τέλος πάντων τα έχετε ξανασυναντήσει αρκετές φορές. Σκοπός μας δεν είναι τόσο πολύ να εισάγουμε κάποια νέα γνώση, την οποία πάνω κάτω πιστεύω ότι κατέχετε ήδη, ότι γνωρίζετε γενικώς για τι πράγμα θα μιλήσουμε και πώς μπορούμε σε ένα υπολογιστικό φύλλο όπως είναι το Microsoft Excel ή το OpenCalc ή το Calc του LibreOffice κτλ. Να υπολογιστεί το άθροισμα, η καταμέτρηση, η πλήθους και η μέση τιμή, ο μέσος όρος. Θα δώσουμε κυρίως σε αυτό το βίντεο κάποια σημεία και θα εξηγήσουμε που πρέπει να προσέχουμε ώστε αυτοί οι υπολογισμοί να γίνουν με σωστό τρόπο και να πάρουμε το σωστό και κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο αποτέλεσμα. Δυστυχώς κάθε υπολογισμός και κάθε λειτουργία σε έναν υπολογιστή κρύβει αρκετές παγίδες. Σαφώς και οι υπολογιστές μας βοηθάνε και μας διευκολύνουν στο έργο μας να κάνουμε γρήγορα και σωστά τους υπολογισμούς. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι αυτό το γρήγορα και σωστά γίνεται κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, συγγνώμη για το Σαρντάμ. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζουμε τις πιθανές παγίδες και να τις αποφεύγουμε βέβαια όσο μπορούμε πιο συχνά είναι δυνατόν και πάντοτε. Τα δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα μικρό υποσύνολο από τον πίνακα που βλέπετε στην οθόνη σας, είναι παρμένος από τη Eurostat και αφορά το πλήθος των τουριστικών μετακινήσεων που έχουν κάνει κάτοικοι κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, δεν μιλάμε για το πλήθος των τουριστών που φεύγουν από ένα κράτος για να πάνε σε ένα άλλο, τους Γερμανούς που έρχονται για παράδειγμα στην Ελλάδα ή στην Ιταλία ή τους Ολλανδούς που πηγαίνουν στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο κτλ. Μιλάμε για τους κατοίκους της ίδιας χώρας που μετακινούνται για προσωπικούς λόγους. Αυτός μπορεί να, ο προσωπικός λόγος θεωρούμε ότι είναι κάποιο ταξίδι αναψυχής, διασκέδασης, τουρισμού και το καθεξής. Ο πίνακας, όπως βλέπετε και εδώ, λέει ότι μετράμε έναν κάτοικο μιας χώρας αν στη διάρκεια ενός έτους έχει μετακινηθεί τουλάχιστον μία φορά από τον τόπο κατοικίας του και έχει ξοδέψει τουλάχιστον μία νύχτα διανυκτέρευσης σε κάποιο τουριστικό κατάλημα. Το ποσό που δίνουμε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάντοτε υποσύνολο των κατοίκων μιας χώρας. Εντάξει, μπορεί να δηλαδή κάποια στιγμή να πάνε και όλοι, αλλά συνήθως πάει ένα κάποιο υποσύνολο. Το ποσοστό αυτό, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα είναι σχετικά μικρό σε σχέση με τις βόρειες χώρες. Γενικά είναι ότι δεν πολύ μετακινούμαστε για τουρισμό, μιας και ο τουρισμός είναι παντού δίπλα μας. Κατά κάποιο τρόπο, όσο οι βόρειοι Ευρωπαίοι, κάτοικοι των βορειότερων χωρών, τα δεδομένα που θα πάρουμε αναφέρονται σε αυτήν εδώ τη στήλη που αντιστοιχεί στο έτος 2012. Και προσέξτε λίγο, θα τα στρογγυλοποιήσουμε σε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους. Για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, αν θα δείτε αυτό το νούμερο εδώ, το 3.482 κτλ, θα το περάσουμε στο λογιστικό φύλλο για χάρη απλότητας των υπολογισμών σαν 3,5. Δηλαδή είναι πιο κοντά περίπου στο 3,5 εκατομμύριο ή για την Ισπανία για παράδειγμα το 20.813.000 κτλ. Θα το περάσουμε σαν 20,8 για να έχουμε έτσι πιο μικρά νούμερα και να κάνουμε πιο απλούς τους υπολογισμούς. Από την ιστοσελίδα του μαθήματος μπορείτε βέβαια να βρείτε το σύνδεσμο για αυτόν τον πίνακα της Eurostat, αν δεν τα καταφέρετε να το βρείτε μόνο σας μέσα στους πολλούς πίνακες που μας παρέχει η ιστοσελίδα της Eurostat. Αλλά αυτό γενικά δεν έχει και τόσο πολύ σημασία. Το λέμε απλά σαν εισαγωγή για να ξέρετε από πού είναι τα δεδομένα, από πού έχουν ληφθεί. Αυτό λοιπόν που έχουμε κάνει και το οποίο πολύ συνοπτικά σας δίνεται σε αυτό το λογιστικό φύλλο είναι ότι έχουμε πάρει τα δεδομένα από τις τέσσερις νότιες χώρες της Μεσογείου, δηλαδή την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, όχι μόνο της Μεσογείου, η Πορτογαλία δεν είναι στη Μεσόγειο, αλλά γενικά τις μεγαλύτερες χώρες του Νότου, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Έχουμε αφήσει λίγο έξω τη Μάλτα και την Κύπρο για παράδειγμα λόγω του μικρού τους πληθυσμού. Ας με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι από εκεί, λοιπόν, και οι φίλοι μου οι Κύπροι και οι Μαλτέζοι. Τώρα προσέξτε να δείτε λίγο κάτι. Ανεξάρτητα από πού έχουμε πάρει τα δεδομένα, τι σημαίνουν αυτά τα δεδομένα κτλ, συγκεντρώστε λίγο την προσοχή σας σε αυτά εδώ τα τέσσερα νούμερα. Είναι τέσσερις αριθμητικές ποσότητες, το 3,5, το
25,4, το 3,3 και το 20,8. Υπενθυμίζω και πάλι ότι αυτό το νούμερο θα πρέπει να διαβαστεί ότι περίπου 20.800.000 Ισπανοί έχουν μετακινηθεί μέσα στο 2012 για τουριστικούς ή προσωπικούς τους λόγους μακριά από την κατοικία τους για τουλάχιστον ένα μερόνυκτο. Πώς είναι το άθροισμα αυτών των ποσοτήτων, κυρίες και κύριοι? Όπως θυμάστε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το κάνουμε αυτό σε ένα λογιστικό φύλλο. Ο πρώτος είναι ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε στην αριθμομηχανή της τσέπης, στο γνωστό μας κομπιουτεράκι, και δίνεται εδώ, στο κελί Β8, όπου έχουμε αθροίσει τα αντίστοιχα νούμερα. Όπως βλέπετε, δεν χρησιμοποιούμε αναφορές κελιών. Ο τύπος είναι απλά μια παράσταση αθροίσματος, μια αλγεβρική παράσταση που αθροίζει ποσότητες, το 3,5, το 25,4, το 20,8 και το 3,3. Αυτός ο τύπος θα δώσει βέβαια το σωστό αποτέλεσμα. Το άθροισμα αυτών των ποσοτήτων είναι ο αριθμός 53, που σημαίνει ότι το 2012 από τις 4 αυτές χώρες περίπου 53 εκατομμύρια κάτοικοι μετακινήθηκαν για τουριστικούς λόγους. Έχει όμως ένα μειονέκτημα. Αν υποθέσουμε για παράδειγμα ότι αυτό εδώ η ποσότητα της Ελλάδος δεν ήταν 3,5 εκατομμύρια αλλά ήταν 3, ότι ας υποθέσουμε ότι κατά λάθος έχουμε εισάγει τον αριθμό 3,5, τότε όπως βλέπετε οι παρακάτω τύποι οι οποίοι χρησιμοποιούν, όπως θα δούμε, αναφορές και λένε, έχουν αλλάξει το αποτέλεσμα. Αυτό εδώ όμως το αποτέλεσμα δεν έχει αλλάξει. Θα πρέπει να μπούμε εδώ στον τύπο και να το διορθώσουμε. Κάτι τέτοιο, όπως γνωρίζετε και από μόνοι σας και από άλλες εφαρμογές που πιθανά έχετε δει, δεν είναι καθόλου βολικό, δεν μας συμφέρει καθόλου να κάνουμε τέτοιες διορθώσεις στους υπολογισμούς μας. Να χρησιμοποιούν δηλαδή ξανά αυτό που μάθαμε με το κομπιουτεράκι, που πρέπει να ξαναπεράσουμε την πρόσθεση, ή ακόμα χειρότερα με το χέρι και τις γνώσεις μας από την πρόσθεση αριθμών στο δημοτικό να ξανακάνουμε την πρόσθεση και το καθεξής. Μας βολεύει έτσι ώστε ο υπολογιστής να αυτοματοποιήσει αυτή τη διαδικασία και να βρει το σωστό αποτέλεσμα. Για να το κάνουμε αυτό εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε για παράδειγμα στο κελί Β9, έναν τύπο που χρησιμοποιεί αναφορές κελιών, που δεν αθροίζει με λίγα λόγια αριθμητικές ποσότητες απευθείας, αλλά που αθροίζει τις ποσότητες οι οποίες είναι τοποθετημένες στα αντίστοιχα κελιά, στο Β2, στο Β3, στο Β4 και στο Β5. Αυτός εδώ ο τύπος, όπως βλέπετε, θα μας δώσει το σωστό αποτέλεσμα, και αν αυτό το ξαναλλάξουμε στο 3,5 για παράδειγμα, θα πάρουμε και πάλι το 53. Με λίγα λόγια, αυτός εδώ ο τρόπος δουλεύει σε όλες τις περιπτώσεις, είτε βάζουμε τα σωστά, έτσι πως τα έχουμε διαβάσει από τον πίνακα, είτε μετά από κάποια διόρθωση και ούτω καθεξής. Γενικά έχουμε υπόψη μας ότι οι υπολογισμοί είναι καλό να γίνονται με αναφορές κελιών, έτσι ώστε όταν αλλάζουν οι τιμές στην πηγή προέλευσης, να αλλάζουν αντίστοιχα και να μεταβάλλονται αντίστοιχα τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Είτε εδώ πρόκειται για μια απλή άθροιση, για ένα απλό άθροισμα, είτε, όπως θα δούμε αργότερα, για πολύ πιο σύνθετους και πολύπλοκους υπολογισμούς, είτε ακόμα αν θέλετε και σε περιπτώσεις όπου ένας αριθμός, μια τιμή δηλαδή, χρησιμοποιείται όχι μόνο σε ένα τύπο, όπως εδώ που θέλουμε να βρούμε το άθροισμα, αλλά σε πολύ περισσότερους τύπους, έχει δηλαδή πολύ περισσότερες εφαρμογές από μία. Άλλος τρόπος, κυρίες και κύριοι, να υπολογίσουμε αυτό το άθροισμα είναι με κλίση της συνάρτησης SAM, της συνάρτησης άθροισης δηλαδή. Αυτή η συνάρτηση, σας υπενθυμίζω, μπορεί να πάρει από ένα έως περισσότερα ορίσματα μέχρι 30 συγκεκριμένα και να αθροίσει τα περιεχόμενα κελιών. Στην πρώτη της έκδοση, εδώ στο κελί Β10, δίνουμε το παράδειγμα που τα κελιά χωρίζονται μεταξύ τους με ερωτηματικά. Αυτό σημαίνει ότι θα κληθεί η συνάρτηση SAM, η συνάρτηση άθροισης δηλαδή, και θα αθροίσει τα κελιά που είναι εδώ μέσα, το Β2, το Β3, το Β4 και το Β5. Φαντάζομαι ότι όλοι παρατηρείτε λίγο τον διαφορετικό χρωματισμό που έχουν και την αντιστοίχηση των τύπων εδώ, των αναφορών κελιού με τα κελιά. Για παράδειγμα, το μπλε εδώ στο Β2 χρωματίζεται με μπλε περιοχή γύρω-γύρω, με ένα μπλε περίγραμμα, το Β3 με κόκκινο και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ένας άλλος τύπος που μπορούμε να δώσουμε είναι εδώ στο SAM Β2 έως Β5. Προσέξτε λίγο εδώ ότι το χρησιμοποιούμε μόνο δύο κελιά για να ορίσουμε την περιοχή κελιών, το πρώτο και το τελευταίο. Δεν έχουμε δηλαδή 4 κελιά, αλλά έχουμε 2. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι το σύμβολο άνω και κάτω τελείας μέσα στον τύπο, το οποίο και λέγεται, ονομάζεται τελεστής περιοχής κελιών, θα δώσει την οδηγία στο υπολογιστικό φύλλο να συμπεριλάβει όλα τα ενδιάμεσα κελιά, και αυτά που δεν εμφανίζονται δηλαδή
μέσα στο όνομα της περιοχής και το Β3 και το Β4. Θα πάρουμε δηλαδή 4 κελιά υπόψη του στην άθροιση, γι' αυτό και εδώ το άθροισμα είναι επίσης το ίδιο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπετε τώρα πια ότι το όρισμα είναι 1, δεν είναι 4 όπως ήταν πριν. Σε αυτή την περίπτωση στην άθροιση σαν έχει ένα όρισμα, αυτό το όρισμα όμως αναλύεται σε μια περιοχή κελιών που είναι 4 κελιά, αλλά προσέξτε, σας το ξαναλέω, το όρισμα είναι 1, δεν είναι 4. Δεν είναι δηλαδή όπως εδώ, όπου έχουμε την κλίση της συνάρτησης σαν με 4 ορίσματα. Σε αυτή την περίπτωση εδώ, στο κελί Β11, η κλίση της συνάρτησης γίνεται με ένα όρισμα, και αυτό βλέπετε ότι περικλείεται με μόνο ένα χρωματισμό, το μπλε για παράδειγμα περίγραμμα μας δηλώνει το όρισμα Β2 έως Β5, το οποίο αναλύεται σε περιοχή κελιών που είναι 4 κελιά. Αυτή η περιοχή μπορεί να είναι όσο μεγάλη θέλουμε σε ένα ομιλογιστικό φύλλο και μπορεί να συμπεριλάβει για παράδειγμα όλα τα κελιά ενός υπολογιστικού φύλλου, είτε καταστήλες, είτε καταγραμμές, είτε καταθήποτε άλλη ποσότητα. Πριν πάμε παρακάτω, θα δείξουμε λίγο δύο συναρτήσεις ακόμα, την count και την average, οι οποίες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά από αυτό που λένε το όνομά της. Για παράδειγμα, το 4 που χρησιμοποιούμε εδώ με την κλίση της συνάρτησης count, και εδώ όπως βλέπετε χρησιμοποιούμε τον τελεστή περιοχής τιμών, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά άλλο από απαρίθμιση των αριθμητικών τιμών που έχει μια περιοχή. Μας λέει δηλαδή ότι στα κελιά, στην περιοχή κελιών, συγγνώμη, που ξεκινάει από το Β2 και τελειώνει στο Β5, εμπεριέχονται 4 αριθμητικές τιμές. Αυτές οι 4 αριθμητικές τιμές έχουν το μέσο όρο 13,25, τη μέση τιμή. Ο υπολογισμός της μέσης τιμής γίνεται με τη συνάρτηση average, με τον ίδιο τρόπο που έχουμε καλέσει την sum και την count, και όπως μπορείτε να φανταστείτε και μόνοι σας, αυτό το νούμερο που παίρνουμε εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά το άθροισμα διά το πλήθος, τον απλό τύπο του υπολογισμού της μέσης τιμής, τον οποίο φαντάζομαι ότι όλοι θυμάστε από τα γυμνασιακά σας ή ηλικιακά σας χρόνια, και το οποίο πολύ γρήγορα θα σας επαναλάβει το αντίστοιχο μάθημα της στατιστικής εδώ στο πανεπιστήμιο μας. Να σας υπενθυμίσω μονάχα, κυρίες και κύριοι, ότι πολύ συχνά χρειαζόμαστε δύο άλλες συναρτήσεις αντίστοιχες της καταμέτρησης πλήθους και της μέσης τιμής, οι οποίες έχουν το ίδιο όνομα όπως και πριν, όπως βλέπετε, πάλι γράφουμε το count, αλλά το συμπληρώνουμε με ένα A στο τέλος, ή εδώ στο average με ένα average A. Αυτή εδώ η συνάρτηση, για παράδειγμα το count A, προς το παρόν θα μας δώσει το ίδιο αποτέλεσμα, θα δούμε σε λίγο που διαφοροποιείται αυτό το αποτέλεσμα. Προσέξτε μονάχα ότι η count A σε σχέση με την count στην απλή της μορφή δεν καταμετρά μόνο τις αριθμητικές τιμές, καταμετρά όλες τις τιμές. Μία περιοχή κελιών μπορεί να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αριθμούς, αλλά να περιλαμβάνει άλλα άλλο τύπο δεδομένο, για παράδειγμα ημερομηνίες, κάποιο κείμενο, κάποια λέξη κ.ο.κ. Θα δούμε σε λίγο τέτοιες διαφοροποιήσεις ως προς το αποτέλεσμα. Έχετε υπόψη σας όμως ότι είναι άλλο πράγμα η καταμέτρηση πλήθους αριθμητικών τιμών μιας περιοχής και άλλο πράγμα η καταμέτρηση γενικών τιμών, ή αν θέλετε η καταμέτρηση μη κενών κελιών, που πιθανά να περιέχουν και άλλα πράγματα εκτός από αριθμητικά δεδομένα, εκτός αν θέλετε από ποσοτικά στοιχεία. Αντίστοιχα, λειτουργεί και η συνάρτηση average A, η οποία εφόσον καλέσουμε τον υπολογισμό της μέσης τιμής, έχει σημασία όπως καταλαβαίνετε με τι θα βάλουμε στον παρονομαστή. Η average A χρησιμοποιεί λοιπόν για την καταμέτρηση πλήθους όχι μόνο τα κελιά τα οποία έχουν πιθανά αριθμητικές τιμές, αλλά όλα τα συμπληρωμένα κελιά με κάποια τιμή. Προς το παρόν, όπως βλέπετε, τα στοιχεία και τα παραδείγματα που χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ απλά και μπορεί εύκολα κανείς και με το μάτι να ξεκαθαρίσει τι είναι, τι δεν είναι αριθμός ή πόσα είναι τα κελιά κτλ. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος σκόπος είναι να πληκτρολογήσει ή να εισάγει, αν θέλετε, για παράδειγμα, τη συνάρτηση count, παρά να μετρήσει με το μάτι. Αυτό όμως που μαθαίνουμε εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χρήση και η λειτουργικότητα αυτών των συναρτήσεων και αυτών των τύπων, έτσι ώστε αργότερα να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε σε ένα πολύ μεγαλύτερο σετ και σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων, όπου τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο δεν μπορούν να γίνουν με το μάτι, αλλά σίγουρα θα οδηγήσουν και σε πολύ περισσότερα λάθη από αυτά που θα δούμε εδώ εμείς σήμερα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε λίγο μια διαφορά.
Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να συμπληρώσουμε αυτόν εδώ τον πίνακα, έχουμε συμπληρώσει και τις συναρτήσεις κτλ. Αλλά μας λείπει η τιμή της Ελλάδος. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε ακόμα την τιμή της Ελλάδος. Μην σας φαίνεται παράξενο αυτό εδώ. Αν γυρίσουμε εδώ στο χάρτη, θα δείτε για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, βλέπετε ότι λείπουν τα στοιχεία για το 2013. Έχετε υπόψη μου ότι η χώρα μας είναι σχετικά αργή, έως πάρα πολύ αργή, στον ρυθμό με τον οποίο τροφοδοτεί στατιστικά στοιχεία τη Eurostat, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο στον πλήθος τουριστών, και πολλές φορές αυτά τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα. Δεν είμαστε και οι μόνοι βέβαια που το κάνουμε αυτό εδώ ως χώρα, αλλά γενικά είμαστε έτσι από τους καλούς αργοπορημένους, ας το πούμε έτσι, συμμετέχοντας στα στοιχεία της Eurostat. Λοιπόν, πάμε πάλι εδώ. Τι εννοώ? Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό εδώ δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει δηλαδή πίνακας. Έχουμε εισάγει εδώ τους τύπους των αθροισμάτων, τους τύπους της καταμέτρησης πλήθους, τους τύπους της μέσης τιμής κτλ. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά τι πράγμα. Όπως βλέπετε εδώ, η τιμή της Ελλάδος. Ποια είναι αυτή, λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι τιμές του αθροίσματος, του πλήθους και της μέσης τιμής, όταν ο τύπος στον οποίο εισάγουν ως όρισμα, η περιοχή κελιών την οποία εισάγουν ως όρισμα σε μια συνάρτηση όπως είναι η SAM, η CAM ή η Average, δεν έχει κάποια τιμή. Παρατηρήστε τώρα, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά από εδώ. Αυτός ο τύπος όπως βλέπετε που αθροίζει τιμές έχει μείνει πού? Στο 53. Διότι αυτό το 3,5 συνεχίζει να υπάρχει εδώ και αυτός είναι ένας από τους λόγους όπως είδαμε και πριν που δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοιους τύπους γιατί σε πιθανή μεταβολή των δεδομένων δεν μας δίνουν σωστά αποτελέσματα. Στη συνέχεια κυρίες και κύριοι δείτε λίγο αυτόν εδώ τον τύπο. Αυτός εδώ ο τύπος τώρα, το Β2 συν Β3 συν Β4 συν Β5 έχει δώσει το σωστό αποτέλεσμα με την παραδοχή ότι το κελί Β2 περιέχει μια μηδενική τιμή. Αν θα δείτε, είτε εδώ υπάρχει κενό, είτε βάλουμε το 0, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο εδώ που συζητάμε για το άθροισμα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, ένα κενό κελί στην περίπτωση του υπολογισμού του αθροίσματος λαμβάνεται ως μηδενικό. Δεν λαμβάνεται υπόψη αν θέλετε. Ή όπως ξέρουμε από τις ιδιότητες της πρόσθεσης, προσθέτοντας το 0 σε ένα οποιοδήποτε αριθμό, σε μια οποιοδήποτε αριθμητική ποσότητα ή αριθμητική παράσταση, αλγεβρική παράσταση, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Έτσι γίνεται εδώ λοιπόν, είτε συμπεριλάβουμε, είτε πάρουμε υπόψη μας, συγγνώμη, τον αναλυτικό τύπο Β2 συν Β3 συν Β4 συν Β5, είτε όπως βλέπετε εδώ κάτω, χρησιμοποιήσουμε την κλίση της συνάρτησης SAM με 4 ορίσματα, είτε όπως βλέπουμε παρακάτω χρησιμοποιήσουμε την κλίση της SAM με ένα όρισμα, αλλά έχουμε μέσα της όλη την περιοχή, από το Β2 στο Β5. Αν λοιπόν ένα κελί είναι κενό στον υπολογισμό του αθροίσματος, τότε αυτό είναι σαν να μην υπάρχει, σαν να μην το λαμβάνουμε υπόψη μας, σαν για παράδειγμα ο τύπος εδώ να ήταν Β3 έως Β5 ή σαν εδώ να υπήρχε η τιμή του 0. Ας δούμε τώρα λίγο τι γίνεται στις άλλες περιπτώσεις, στο CAM και στο CAM Day. Εδώ όπως βλέπετε, ο τύπος count Β2 έως Β5, κλίση της συνάρτησης καταμέτρησης δηλαδή, θα μας απέδωσε το 3 όπως και count A. Αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή από το Β2 έως το Β5 βρέθηκαν 3 αριθμητικές τιμές. Η συνάρτηση με λίγα λόγια count βρήκε 1, 2, 3 τιμές στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και δεν βρήκε κάποια τιμή να καταμετρήσει στην περίπτωση της Ελλάδος. Το ίδιο αποτέλεσμα θα πάρουμε και εδώ. Γιατί υπάρχουν 3 τιμές εδώ μέσα και το κελί Β2 δεν περιέχει καμία τιμή. Δεν είναι ότι η τιμή δεν είναι αριθμητική, απλώς δεν είναι καμία τιμή. Αν εδώ προσθέσουμε το 0 πάλι, δηλαδή βάλουμε ότι για την Ελλάδα για παράδειγμα το 0 σημαίνει ότι δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι τουρίστες. Όπως βλέπετε αυτές εδώ οι τιμές θα ξαναγίνουν 4. Θα πούμε δηλαδή ότι τώρα πια έχουμε 4 συμπληρωμένες τιμές και όχι 3 συμπληρωμένες τιμές. Ξαναγυρνάμε εδώ όπου έχουμε διαγράψει, το έκανα με το delete και πάμε λίγο στο average όπως βλέπετε εδώ. Αυτή η τιμή του average όπως το βλέπετε εδώ θα μας δώσει το 16,5 το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά
η πρόσθεση, συγγνώμη λίγο, η άθροιση εδώ ή εδώ ή εδώ δια το πλήθος εδώ. Αν θέλουμε να το δούμε λίγο καλύτερα, πάμε λίγο πιο κάτω αυτό εδώ, που είναι λάθος, γιατί λαμβάνει υπόψη του αυτόν εδώ τον τύπο, και ας το δούμε έτσι, ας το δούμε με το σωστό τύπο που είναι το β11 δια το κ που είναι το 2,8. Αυτά τα δύο νούμερα ταυτίζονται όπως βλέπετε, αυτή είναι η μέση τιμή και είναι ακριβώς αυτό εδώ. Τώρα, αν εδώ βάλουμε το 0, θα δείτε κυρίες και κύριοι ότι έχουν αλλάξει αρκετά υπολογισμοί, ότι το average τώρα πια δεν είναι 13 όπως ήταν πριν, αλλά είναι 12,375, κάτι που είναι διαφορετικό. Δεν έχει σημασία αν είναι μικρή ή μεγάλη διαφορά, αυτό εξαρτάται από τα νούμερα. Σημασία έχει ότι τώρα πια το 0, ενώ δεν συμμετέχει στην πρόσθεση, μετέχει στην καταμέτρηση. Ο τύπος του count θα δώσει ένα νούμερο παραπάνω, ένα πλήθος παραπάνω, γιατί βρήκε ότι υπάρχουν 1, 2, 3, 4 αριθμητικές τιμές και όχι 3. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε εδώ το 0 και χρησιμοποιήσουμε εδώ τον τύπο, για παράδειγμα, που μας λέει ότι η μέση τιμή είναι άθροισμα δια πλήθος, τότε όπως βλέπετε θα πάρουμε λάθος, υπάρχει κίνδυνος να πάρουμε λάθος αποτέλεσμα. Η σωστή τιμή σε αυτήν εδώ την περίπτωση, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, δεν είναι το 12,375, γιατί η Ελλάδα δεν είναι ότι έχει 0 τουρίστες, απλά δεν ξέρουμε πόσους έχει. Επομένως δεν πρέπει να τη συμπεριλάβουμε σε αυτού του τύπου τον υπολογισμό μέσα. Εάν για παράδειγμα θέλαμε να την συμπεριλάβουμε, δηλαδή θέλαμε να διαρρέσουμε δια του 4 οπωσδήποτε, τότε όλα καλά. Αν αυτό το διαγράψουμε όπως βλέπετε, τότε αυτός εδώ ο τύπος θα μας δώσει το 16,5, δηλαδή δεν θα πάει υπόψη του την Ελλάδα, δεν θα πάρει ως προς την καταμέτρηση στην Ελλάδα, εδώ αυτό το νούμερο θα είναι 3, αυτός ο τύπος εδώ θα είναι σωστά όπως βλέπετε, θα είναι λάθος όμως αυτός εδώ ο τύπος, ο οποίος χρησιμοποιούσε την παλιά άθροιση με τα αντίστοιχα νούμερα και όχι με τις αναφορές κελιών. Προσοχή λοιπόν σε όλα αυτά εδώ τα πράγματα. Στο πώς, με λίγα λόγια, θέλουμε να αναπαραστήσουμε μια ελλειπή πληροφορία, μια πληροφορία που δεν ξέρουμε. Αυτή η κατάσταση μη σας φαίνεται παράξενη, είναι κάτι το οποίο σημαίνει πάρα πολύ συχνά, καθώς τα δεδομένα αραίουν σε μια έτσι εφαρμογή κυρίως στατιστικού τύπου για την οποία χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα δεδομένα δεν είναι ποτέ στατικά, δεν μοιάζουν πάντοτε με τα ωραία παραδείγματα που έχουμε στα βιβλία μας ή αυτά που έχουμε κάνει και μαζί ήδη, όπου υπάρχει κάποιος γνωστός πίνακας δεδομένων που υπάρχει εκεί και δεν του κουνάει κανείς κτλ. Δεδομένα πάνε και έρχονται. Τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν, μπορεί να μεταβληθούν και θα πρέπει να έχουμε μια εφαρμογή στον υπολογιστή που μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά και να είναι έτοιμοι να είμαστε και εμείς έτοιμοι να αναγνωρίζουμε τις πιθανές κακοτοπιές και τα πιθανά σημεία στα οποία οι υπολογισμοί μπορεί να δώσουν λάθος αποτέλεσμα. Τέλος, κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο αυτήν εδώ την περίπτωση, όπου ένα κελί, είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος, δεν περιέχει αριθμητικά δεδομένα, αλλά περιέχει κάποια, για παράδειγμα, λεκτικά, κάποια λαθαρθμία, μια λέξη ή κάποιο γράμμα κτλ. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε γράψει τη λέξη 3,5. Λοιπόν, αυτό που θα δείτε τώρα εδώ είναι το εξής. Αυτός εδώ ο τύπος βέβαια είναι αγέροχος, έμεινε στα παλιά, δεν επηρεάζεται όπως έχουμε δει από τις αλλαγές των ποσοτήτων. Εδώ προσέξτε να δείτε λίγο τώρα κάτι. Ο τύπος που χρησιμοποιεί την άθροιση σαν αναφορά κελιών έδωσε λάθος αποτέλεσμα, μάλλον έδωσε ένα μήνυμα λάθος, αυτό το value, για τον εξής απλό λόγο, ότι προσπαθεί στο άθροισμα να τοποθετήσει την τιμή μιας μεταβλητής, που λαμβάνεται εδώ το 3,5, χωρίς να ξέρει ποια είναι αυτή και χωρίς να έχει οριστεί το όνομά της. Αυτό σημαίνει ότι αυτός εδώ ο τύπος και οποιοσδήποτε άλλος τύπος χρησιμοποιεί το β2 θα αποδώσει λάθος. Σε αντίθεση, κυρίες και κύριοι, με αυτό που έχουμε δει πριν, η κλίση της συνάρτησης SAM, η οποία μας δίνει το άθροισμα των κελιών β2, β3, β4, β5, είτε τα κάνουμε ένα-ένα, είτε όπως εδώ βλέπετε τα κάνουμε με αναφορά κελιού,
Η συνάρτηση ΣΑΜ σας υπενθυμίζω εδώ ότι έχει έναν τρόπο να αποφεύγει αυτές τις κακοτοπιές. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που ονομάζουμε έλεγχος ακραίων περιπτώσεων ή καταστάσεων. Με λίγα λόγια, μπορεί να εκτιμήσει η συνάρτηση ΣΑΜ εάν κάποια τιμή πρέπει να μπει ή δεν πρέπει να μπει στο άθροισμα. Και όπως βλέπετε, αυτό που κάνει είναι ότι θεωρεί ότι είναι μηδενική, να μην τη λαμβάνει υπόψη, με λίγα λόγια. Αθροίζει το 25,4, το 3,3 και το 20,8. Όχι όμως το 3,5. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που ονομάζουμε στην καθημερινή μας γλώσσα, ότι αυτό το πράγμα είναι 3,5 ή οτιδήποτε άλλο. Για να το κάνει θα πρέπει να γυρίσουμε πάλι στο 3,5 και ούτω καθεξής. Αυτό εδώ το γεγονός, κυρίες και κύριοι, μας υποδεικνύει έναν απλό και χρυσό κανόνα. Για οποιοδήποτε λόγο θέλουμε να υπολογίσουμε αθροίσματα, καλούμε τη συνάρτηση ΣΑΜ. Αν θέλουμε να αποφύγουμε τις τέτοιου τύπου κακοτοπιές, ή αν θέλουμε να τις επισημάνουμε, δεν καλούμε τη συνάρτηση ΣΑΜ, αλλά καλούμε τον τύπο αυτής της άθροισης αναλυτικά, δηλαδή με τα κελιά. Από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε το λίγο πόσο διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα του count με το count day ή του average με το average day. Στο count εδώ, που μας λέει count β, να μετρήσουμε με λίγα λόγια τα αριθμητικά κελιά, τα κελιά που περιέχουν αριθμητικές τιμές από το β2 στο β5, έχουμε πάρει σαν αποτέλεσμα το 3, γιατί υπάρχουν 3 αριθμητικές τιμές. Εδώ όμως έχουμε πάρει σαν αποτέλεσμα το 4, γιατί ο υπολογισμός μας λέει ότι θα καταμετρηθούν όλα τα μη κενά κελιά, όλα τα κελιά δηλαδή που έχουν κάποια συμπληρωμένη τιμή, ανεξάρτητα αν αυτή είναι αριθμητική ή όχι. Αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο εδώ, η τιμή average που παίρνουμε εδώ γίνεται με την παραδοχή ότι το 3,5 δεν λαμβάνεται καθόλου, μα καθόλου υπόψη. Αυτό που κάνουμε είναι να αθροίζουμε τις τιμές, βρήκαμε 3 αριθμητικές τιμές, θα τις αθροίσουμε και θα διαρρέσουμε το αποτέλεσμα με το 3. Θα πάρουμε δηλαδή για παράδειγμα το 49,5 διά του 3 ως αποτέλεσμα του υπολογισμού της μέσης τιμής. Εδώ όμως θα πάρουμε το αποτέλεσμα της τιμής σαν με το average A, θα πάρουμε το αποτέλεσμα του 12,375, μια μικρότερη τιμή όπως βλέπετε, γιατί το άθροισμα αυτό εδώ, το 49,5, θα διαιρεθεί με το 12,375, θα διαιρεθεί με το 4 και όχι με το 3 όπως είδαμε πριν, άρα θα δώσει ένα αρκετά διαφορετικό αποτέλεσμα. Σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο υπολογίζουμε είναι αυτό που λέμε τρέχουσα μέση τιμή, χωρίς να αναβάλουμε υπόψη μας ότι κάποια τιμή λείπει. Ξέρουμε δηλαδή ότι με τη συμπλήρωση των δεδομένων της Ελλάδος σε αριθμητική φάση, για παράδειγμα στο 3,5 όπως το είχαμε κάνει πριν, όλα θα επανέλθουν στους κανονικούς υπολογισμούς και θα πάρουμε παντού το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτά γενικώς τα θέματα είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε όλοι μας πάρα πολύ στενά και σοβαρά. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις συναρτήσεις επηρεάζει και τους τύπους, επηρεάζει το αποτέλεσμα. Πολλές φορές θέλουμε τον έναν τρόπο, πολλές φορές όμως ή μερικές φορές αν θέλετε μπορεί να χρειαστούν τον άλλον τρόπο. Είναι ειδικά εδώ στην περίπτωση της average A με την average, δηλαδή αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε όλα τα κελιά ή όχι. Οπότε γενικά θα ήθελα να σας πω ότι καλό να εξασκηθείτε και εσείς σε αυτό εδώ το θέμα και να επαναλάβετε κατά κάποιο τρόπο τα παραδείγματα, έτσι ώστε να τα χωνέψουμε όλοι σωστά και καλά. Θα κλείσουμε λίγο, κυρίες και κύριοι, αυτή την κουβέντα με κάτι επίσης απλό που έχει να κάνει με αυτό που σας έλεγα πριν, με τη συνεχή ροή των δεδομένων. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι σε αυτούς τους υπολογισμούς θέλουμε απλώς να εισάγουμε μια επιπλέον τιμή. Ας υποθέσουμε να εισάγουμε την τιμή της που αντιστοιχεί στη Γαλλία. Αν εδώ λοιπόν δώσουμε France και αν γυρίσουμε στον πίνακα, νομίζω ότι ήταν 38,4. Ναι, περίπου 38,4 εκατομμύρια είναι το νούμερο που αντιστοιχεί στη Γαλλία. Για κοιτάξτε εδώ λίγο κάτι. Τώρα τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί όχι γιατί έχει αλλάξει κάποια από αυτές τις τιμές όπως κάναμε πριν, αλλά γιατί έχει προσθεθεί ένας επιπλέον όρος. Όπως βλέπετε, όλοι αυτοί οι υπολογισμοί έχουν μείνει ανεπηρέαστοι. Και εδώ, μιας και υπολογίζουμε άθροισμα, καταμέτρηση πλήθους και μέση τιμή, τρεις δηλαδή, θα πρέπει να μεταβάλουμε τρεις τύπους.
Πάμε για παράδειγμα εδώ. Ας κάνω λίγο έντονα αυτούς τους τύπους για να καταλάβουμε τι συζητάμε. Με βάση λοιπόν κάποια δεδομένα, θέλουμε να, κάποια λίστα δεδομένων, θέλουμε να απολογίσουμε τρία πράγματα, τρεις ποσότητες. Το άθροισμα, την καταμέτρηση πλήθους και τη μέση τιμή. Αυτό εδώ κυρίες και κύριοι που βλέπετε τώρα είναι εκτός των υπολογισμών. Για να το συμπεριλάβουμε, ή θα πρέπει να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε επεξεργασία του τύπου, εδώ δηλαδή να αλλάξουμε το Β5 στο Β6, χειροκίνητα κατά κάποιον τρόπο, οπότε τώρα το σωστό νούμερο όπως βλέπετε είναι 91,4. Οι Γάλλοι συνεισφέρουν πάρα πολύ σε αυτό που ονομάζουμε εσωτερικό τουρισμό, τουλάχιστον και από ό,τι έχω δει μερικά χρόνια πριν που την έχω επισκεφθεί τη χώρα. Όντως οι Γάλλοι ταξιδεύουν πάρα πολύ στη χώρα τους για τουριστικούς λόγους. Άλλος τρόπος βέβαια για να φύγουμε λίγο από αυτή την κουβέντα είναι να μεταβάλουμε τον τύπο χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Από εδώ για παράδειγμα μπορούμε να μεταβάλουμε αυτόν τον τύπο, ξέρετε, είτε προς τα κάτω, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα δεξιά, είτε προς τα αριστερά και να τον ορίσουμε έτσι ώστε να είναι στην κατάλληλη του μορφή. Να πάει δηλαδή εκεί όπου χρειάζεται. Εδώ τώρα πιάνει στο Β6 και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εδώ. Ενεργοποιούμε εδώ τη γραμμή τύπων και πηγαίνουμε προς τα κάτω, έτσι ώστε να γίνει ορθότερα ο υπολογισμός ο οποίος χρειαζόμαστε. Από την άλλη μεριά κυρίες και κύριοι, κάτι που μπορούμε να κάνουμε επίσης και το οποίο γενικά είναι αυτό που σας συνιστώ να χρησιμοποιείτε, ας αναιρέσουμε λίγο αυτούς τους υπολογισμούς εδώ, καθώς και την εισαγωγή των δεδομένων της Γαλλίας, είναι να μην γράψουμε την Γαλλία στο τέλος, δηλαδή να μην πάμε κάτω από τον πίνακο όπως εδώ όλοι οι τύποι θυμάστε αναφέρονται στο Β5, αλλά να κάνουμε το εξής. Μετακινούμαστε για παράδειγμα μέσα στα δεδομένα, ας υποθέσουμε στην τελευταία εγγραφή εδώ στην Ισπανία και από το μενού της εισαγωγής επιλέγουμε την εισαγωγή μιας γραμμής. Όπως βλέπετε εδώ θα εισαχθεί μια κενή γραμμή, μια γραμμή δηλαδή πάνω από την Ισπανία. Αυτός εδώ ο τύπος όμως, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, όπως βλέπετε, δεν έμεινε στο Β5, αλλά πήγε στο Β6. Η εισαγωγή της γραμμής δηλαδή, μέσα στο φύλλο εργασίας, συμπαρέσυρε όλους τους υπολογισμούς τύπων και όλες τις κλήσεις των αναφορών και ολιών στην περιοχή Β2-Β5 και τα μετέτρεψε σε Β2-Β6. Αυτή τη στιγμή τώρα βέβαια, αυτό το κελί δεν έχει καμία τιμή, γι' αυτό και το άθροισμα εδώ είναι 53, η καταμέτρηση πλήθους 4 και η μέση τιμή 13,5. Αν εδώ όμως συμπληρώσουμε τα δεδομένα, είτε εδώ στην πρώτη στήλη που γενικά δεν χρησιμοποιείται πουθενά στους υπολογισμούς, είτε τι συμπληρώσουμε εδώ για παράδειγμα και δώσουμε το νούμερο 38,4, με την πίεση του Enter, αν θέλετε, αν φύγουμε από το κελί και ενεργοποιηθεί η τιμή, θα έχουμε αλλάξει ταυτόχρονα ένα κελί, δύο κελιά, τρία κελιά. Όλοι οι τύποι οι οποίοι χρησιμοποιούν την τιμή αυτή εδώ και έχουν αναφορές κελίου σε αυτήν εδώ την περιοχή, θα μεταβάλουν το αποτέλεσμα τους όλοι μαζί ταυτόχρονα με τον ίδιο απλό τρόπο. Έτσι κυρίες και κύριοι αποφεύγουμε ένα πολύ μεγάλο μπελά, με την έννοια και μια πολύ μεγάλη κακοτοπιά αν θέλετε, με την έννοια ότι το κάθε δεδομένο όπως βλέπετε εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε κελί σε πάρα πολλούς μα πάρα πολλούς τύπους, σε 5, σε 10, σε 20, σε μια έτσι σύνθετη εφαρμογή, για να αποφύγουμε την επιμέρους διόρθωση, άρα και τον κίνδυνο να κάνουμε επιπλέον λάθος στους υπολογισμούς μας, καλό είναι να εισάγουμε νέα δεδομένα με αυτόν εδώ τον τρόπο, με λίγα λόγια από την εισαγωγή και στη συνέχεια γραμμές ή στήλες, αν αυτό που χρειαζόμαστε είναι κάποια επιπλέον στήλη. Το ίδιο κυρίες και κύριοι κάνουμε και στην περίπτωση όπου θέλουμε να διαγράψουμε κάποιες τιμές. Αν για παράδειγμα θέλουμε να αποκλείσουμε την Γαλλία από τους υπολογισμούς μας, δεν διαγράφουμε απλά εδώ την τιμή έτσι ώστε όλοι οι τύποι τώρα πια να κρατήσουν μέσα τους εδώ στο τέλος την περιοχή που περικλεί το Β5. Αυτό το οποίο κάνουμε εδώ, συγγνώμη λίγο μισό λεπτάκι, το 38,4 το ξαναγράψουμε. Αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν είναι να διαγράψουμε όλη τη γραμμή. Όπως για να εισάγουμε τη Γαλλία τα επιπλέον δεδομένα, δηλαδή επιλέξαμε εισαγωγή γραμμών, έτσι και εδώ τώρα με το δεξί κλικ πάρα πολύ απλά μπορούμε από αυτό το μενού να διαλέξουμε διαγραφή των επιλεγμένων γραμμών, έτσι ώστε αυτό που θα πετύχουμε να είναι η διαγραφή των δεδομένων στην πηγή προέλευσης και η μετατροπή όλων των τύπων
σε αντίστοιχους που δεν περιλαμβάνουν αυτή τη γραμμή. Αυτό δηλαδή που κάναμε πριν το αναρρέσαμε τώρα. Με λίγα λόγια, εισαγωγή δεδομένων σημαίνει εισαγωγή γραμμών δεδομένων, αν τα δεδομένα μας είναι σε μορφή πίνακα κατά γραμμή. Διαγραφή δεδομένων σημαίνει διαγραφή της αντίστοιχης γραμμής. Γι' αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να κρατάμε τα δεδομένα απομακρυσμένα από τους υπολογισμούς μας, έτσι ώστε να μην μπερδεύεται το μεν με το δεν και να μπορούμε να εισάγουμε και να καταργούμε γραμμές ή στήλες χωρίς να επηρεάζονται άλλα κιλά, όπως για παράδειγμα εδώ, όπως καταλαβαίνω, αν διαγράψουμε αυτήν εδώ τη στήλη, δεν θα διαγραφούν μόνο τα δεδομένα, αλλά θα διαγραφούν και οι υπολογισμοί. Προσοχή λοιπόν στην οργάνωση ενός φύλου, προσοχή στο τι υπολογίζει κάθε συνάρτηση, δεν είναι τα πράγματα, ξέρετε, μαγικά, ο υπολογιστής κάνει κάποια πράγματα σωστά όταν τηρούνται οι προϋποθέσεις. Εδώ μονάχα αν κατεβάσετε το φύλλο εργασίας αυτό από την ιστοσελίδα του μαθήματος, σας θυμίζω ότι ο πίνακας αυτός της Eurostat έχει αυτό εδώ το όνομα, TIN 185, και τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε αναφέρονται στο 2012. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Προσοχή, προσοχή κυρίες και κύριοι στους τύπους αθροίσματος, καταμέτρησης πλήθους και μέσης τιμής. Ευχαριστώ πολύ.